Μόνο ήρεμα, δεν φαίνεται να πήραν στην Άγκυρα και συγκεκριμένα στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία την προσγείωση των πρώτων έξι από τα συνολικά 24 μαχητικά ραφάλ στην 332 μοίρα παντός καιρού της 114 πτέρυγας μάχης στην Τανάγρα. Δεν υπήρξε βέβαια κάτι έξαλλο, ωστόσο η αποστολή και μόνο εννέα μαχητικών F-16 και ενό αεροσκάφου ναυτική συνεργασία και συλλογή πληροφοριών ATR-72 στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελορίζου με αποτέλεσμα μία αερομαχία, δείχνει πω η Τουρκία θέλει να δείξει προ τα έξω ότι δεν την ανησυχεί το γεγονό των ελληνικών πλέον ρηπών του ανέμου. Η δήλωση δε κυβερνητικού στελέχου πω τα ραφάλ δεν θα χρησιμοποιηθούν για αερομαχίε στο Αιγαίο. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση, καθώ η Αθήνα τα θεωρεί εν πολύ στρατηγικά όπλα, φαίνεται στην παρούσα τουλάχιστον φάση να καθησυχάζει την Άγκυρα. Στον ίδιο άξονα, η Άγκυρα με σχετική παράνομη ναύταξ θα προχωρήσει σήμερα σε άσκηση έρευνα και διάσωση νοτίου του Καστελορίζου. Μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα πω η Άγκυρα δεν πρόκειται να πάψει να αμφισβητεί θέματα κυριαρχία ή κυριαρχικών δικαιωμάτων τη Ελλάδα. Πάντω, ούτε και η Ελλάδα πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν, συνεχίζοντα την ενδυνάμωση των συμμαχιών τη αλλά και των εξοπλισμών τη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλος αναχώρησε για επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ από την 114 πτέρυγα μάχη και μετά από επιμονή των δημοσιογράφων, καθώ δεν ήταν προγραμματισμένη ομιλία του μετά του Πρωθυπουργού, του Γάλλου Πρέσβη, του εκπροσώπου τη κατασκευάστρια εταιρεία και του διοικητή τη 332 Μοίρα Παντό Καιρού, ο Υπουργό Εθνική Άμυνα έκανε την ακόλουθη δήλωση. Ιστορική μεγάλη μέρα για τι ένοπλε δυνάμει, για την πολεμική αεροπορία, αλλά και για την 114 πτέρυγα μάχη, εδώ στην Τανάγρα. Πριν από λίγο είχαμε τη χαρά, την υπερηφάνεια, τη συγκίνηση να παρακολουθήσουμε την προσγείωση των εξυπρόσφων των αεροσκαφών Ραφάλ που προμηθεύτηκε η χώρα μα από τη Γαλλία. Είναι πραγματικά μια μέρα που δικαιούμαι και εγώ να αισθάνομαι και υπερήφανο και συγκινημένο, αλλά όχι ικανοποιημένο γιατί ακόμα πρέπει να γίνουν και άλλα. Η προσπάθεια να θωρακιστεί η Ελλάδα μέσω τη ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζεται και δεν υπάρχουν καθόλου περιθώρια για να επαναπάβεται κανεί. Θέλω όμω να συγχαρώ όλου αυτού που συνατέλεσαν σε αυτό το θαυμάσιο χείρημα να προμηθευτεί η Ελλάδα ένα νέο τύπου υπερσύχρονο αεροσκάφο με φοβερέ δυνατότητε σε τόσο γρήγορου χρόνου. Σήμερα, εδώ στην Τανάγρα, εκτό από τα έξι αεροσκάφη, είναι πλέον σε ανάπτυξη και επιχειρησιακή, λειτουργική ετοιμότητα και όλο αυτό το πλέγμα τη επίγεια υποστήριξη με τι υποδομέ και το προσωπικό, του τεχνικού εδάφου που χρειάζεται, έτσι ώστε τα Ραφάλ πλέον να ενταχθούν πλήρω στι τάξει τη πολεμική αεροπορία, και από σήμερα και πέρα να είναι σε θέση και αυτά να σκεπάζουν την Ελλάδα, την επικράτεια, το Αιγαίο, τον εναέριο χώρο με τα όπλα του και τα φτερά του. Συγχαρητήρια σε όλου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.